μεταλλικό. Αλλά ξύλινο. Εμένα μου το ζητήσατε. Εσάς? Ναι, Λεωνόρα. Και εσάς, να πάω να το φέρω. Μπορείς να μας το φέρεις. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα θα το δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου δίνω το όπλο με το οποίο κάνω εξαιρετικές δημιουργίες. Εξαιρετικές δημιουργίες, πολύ ωραία. Και νοικοκυρά. Ωραία. Θα χαρούμε να έχουμε τραπέζι από σένα κάποια μέρα. Βεβαίως. Είσαι σίγουρος. Λεωνόρα, πριν βάλεις το κουτάλι πάνω στο τραπέζι, θέλω να βεβαιώσεις το κοινό ότι είναι όντως δικό σου και ότι δεν έχει καμία σχέση με μένα. Ναι, παιδιά, είναι δικό μου. Τελευταία φορά που τη χρησιμοποίησα ήταν προχθές το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να το βάλεις κάτω, σε παρακαλώ. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα. Αυτή τη φορά θα το δείτε και εσείς. Όταν σας πω να ανοίξετε τα μάτια, θέλω να τα ανοίξετε και να το βλέπετε έντονα. Πάρτε όλοι ξανά τα χέρια μαζί, τα χέρια στους ώμους μου και ακόμη, αυτή τη φορά ακόμη πιο έντονα θέλω να το φωνάξετε. Κλείστε τα μάτια. Μισό λεπτό. Κλείστε τα μάτια. Τώρα. Με το τρία πάμε όλοι μαζί. Ένα, δύο, τρία. Πάμε ξανά. Ανοίξτε τα μάτια, παρακαλώ. Ίσως χρειαστούμε περισσότερα άτομα γι' αυτό. Χρειάζομαι περισσότερη ενέργεια. Γιώργο. Ναι. Θα παρακαλέσω από σένα. Θέλω να πας κάτω στο ακροατήριο. Ναι. Και να μας φέρεις περισσότερα άτομα. Πόσα θέλεις, άλλα... πόσα θέλεις, πόσα. 7, 8, για να είμαστε εσύ, 8 άτομα από το ακροατήριο. Όποια εσύ θέλεις. Θα παρακαλέσω τα άτομα που θα έρθουν πάνω. Έλα. Πραγματικά να το πιστέψετε. Σας στέλνω, παιδιά, σας στέλνω. Θέλουμε να μας δώσετε τη θετική σας ενέργεια. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Έρθετε πιο άνθρωποι, παρακαλώ. Ωραία. Μπορείς να πάρεις τα χέρια διάμεσα, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Πάρε τα χέρια. Καλησπέρα. Μπορείς να πάρεις το χέρι της Ελεονόρας, σε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Τι κάνεις. Ωραία. Πίσω μου. Θέλουμε περισσότερα άτομα. Είμαστε 1, 2, 3, 5, 6, 7. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, Γιάννης. Καλό. Σας πάω εκεί πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε αν επικεντρώσουμε την ενέργειά μας προς ένα σημείο. Θέλω όλοι μαζί τώρα να πάρετε χέρια μεταξύ σας και να ανοίξουμε περισσότερο το ημικύκλιο. Μπροστά, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Λίγο πιο δεξιά. Εκεί. Θέλω να ξέρετε, αυτό είναι κάτι που θα κάνουμε και πάλι όλοι μαζί. Όταν σας πω να κλείσετε τα μάτια, θέλω να σκέφτεστε ότι μου στέλνετε την ενέργεια προς το κέντρο του κύκλου. Αυτό που θα κάνουμε, οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει, αν πραγματικά το πιστέψει. Θέλω να κλείσετε τα μάτια σας όλοι. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Συνεχίστε να το κάνετε μόνοι σας. Θέλω τώρα να σκέφτεστε ότι στέλνετε την ενέργειά σας προς το κέντρο του κύκλου. Πάμε όλοι μαζί τώρα. Με το τρία φωνάξτε στο μυαλό σας τη λέξη κινήσου. Ένα, δύο, τρία. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Πάμε. Πολύ ωραία. Ανοίξτε όλοι τα μάτια. Κοιτάξτε το κουτάλι έντονα.
και σκεφτείτε τη λέξη κινήσου συνεχόμενα. Πάμε όλοι μαζί. Στείλτε την ενέργειά σας. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Και θα ήθελα, συγγνώμη, Σπύρο, ότι ψάξε, δεν θα το βρεις. Θα ήθελα τώρα, συγγνώμη νεόφυτε, να παίξω και ένα αγαπημένο παιχνίδι, την μπουκάλα. Μια και είμαστε όλοι εδώ, θα μας βοηθήσεις. Μετά τη μπουτάλα, την μπουκάλα. Συγχαρητήρια. Μπορείτε να κατέβετε όλοι κάτω, παρακαλώ. Πάρτε θέσεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε πρώτα την ετοιμιγορία του Γιούρι Γκέλλερ. Πάρε τις ανάσες σου. Είδα ότι κατανάλωσες πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη. Είπες ότι οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει αυτό. Πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά το κάθε πείραμα έχει κάτι ξεχωριστό. Ο Γιούρι Γκέλλερ έχει και πάλι το λόγο. Νεόφυτος, σε όλη μου τη ζωή μεταλλικά κουτάλια να λυγίζουν και να πετάνε πάνω από τηλεοράσεις. Δεν έχω όμως δει ποτέ ξύλινα κουτάλια να κινούνται. Η δύναμή σου να παίρνεις ενέργεια από άλλους ανθρώπους για να πετύχεις το σκοπό σου ήταν πολύ εντυπωσιακή. Καταπληκτικό σοου.